σε ένα δίμηνο θα έλεγε κανείς, που θα κρυθούν αρκετά πράγματα όσον αφορά την επόμενη χρονιά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Με τον Εραστέχνη να κινεί τα νήματα και να είναι αυτός που θα τρέξει όλες τις εξελίξεις, και με αφορμή αυτές τις εξελίξεις και όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, θα μιλήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, που δεν είναι άλλος φυσικά από τον πρόεδρο του Εραστέχνη, αφού το ευχηθούμε πρώτα και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε, κύριε Ψηφίδη? Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Ξεκουραζόμαστε λίγο για να πάμε για τη μάχη. Για τη μάχη. Είναι μια πολύ ωραία βραδιά νομίζω σήμερα. Ξεκινήσουμε αυτό γιατί αξίζει τον κόπο. Αυτό το φιλικό που θα γίνει ανάμεσα στον Άρη και την Μικτή Αγάπης για φιλανθρωπικό σκοπό. Φυσικά μια πολύ ωραία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχει και ο Ερασιτέχνης. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος σήμερα. Αναφέρομαι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι με νυν, πρώην ποδοσφαιριστές, παράγοντες, και θέλουμε να πιστεύουμε και αρκετό κόσμο στις κερκίδες. Και εμείς το περιμένουμε να το δούμε και τους καλούμε όλους να έρθουν κοντά μας για να δούμε τον Άρη που πρωταγωνίστησε στη Τρίτη Εθνική και μια πλειάδα πολύψιμων παικτών, επαγγελματιών της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Mm-hmm. Και πιστεύω να γίνει ένας εξαιρετικός αγώνας, τέτοιος που αξίζει να γίνεται στο Χαριλάου. Έχει τίποτα κανένα happening να μας προειδεάσετε, τίποτα θα γίνει κάτι, το περιμένει ο κόσμος κάτι, όχι? Βέβαια, πολλοί από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατέφθασαν, και θα τους δούμε σε λίγο, mm-hmm. ήταν στελέχοι της παλιάς ομάδας του Άρη, στην πρώτη mm-hmm. κατηγορία. Βέβαια, βέβαια. Και αυτοί που θα αγωνιστούν και με χαρά έρχονται, και μπράβο τους. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια και μακάρι να καθιερωθεί, κύριε Πρόεδρε, και να γίνεται και στο Βικελίδης κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν. Ποιος δεν το θέλει, αλίμονο. Μακάρι να καθιερωθεί. Να αρέσει, να το ευχαριστεί ο κόσμος και να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ είμαι υπέρ και της κόντρας. Και οι δύο ομάδες είναι σημαντικές. Ναι. Η αξία των ποδοσφαιριστών είναι υψηλή και ο Άρης μας πρέπει να έχει ένα πολύ καλό σύνολο που πρωταγωνίστησε στην Τρίτη Εθνική. Να χαρούμε ένα καλό παιχνίδι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Εντάξει, είναι, ο βασικός σκοπός είναι φιλανθρωπικός, ο βασικός λόγος, αλλά είναι και ένα ουσιαστικά σαν δίτερμα για την ομάδα, γιατί προετοιμάζεται για το μάτς με τη Δόξα Δράμα στην Κυριακή. Από αυτή την άποψη, έχει ενδιαφέρον για τον προπονητή του Άρη το απόψινό παιχνίδι. Και εγώ έτσι πιστεύω και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το παιχνίδι να βοηθήσει την ομάδα μας για καλύτερο αποτελέσμα την Κυριακή. Νομίζω βέβαια... Για να κερδίσουμε και τον κακό μας δαίμονα. Ναι, δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Τρεις ήττες μετράει ο Άρης συνεχόμενες από αυτή την ομάδα. Τριπλάσια πρέπει να είναι η επιτυχία λοιπόν. Όντως, όντως. Αυτό που σκέφτομαι πάντως και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου είναι ότι αυτό το απόψινό, αυτή η απόψινή βραδιά είναι μια ανάπαυλα, μια μικρή ανάπαυλα, μια όαση έτσι... μπροστά στα αυτά που έρχονται, τα μελούμενα, γιατί σας περιμένει ένα πολύ σημαντικό δίμηνο, δύσκολο δίμηνο, επίπονο, με διαδικασίες που σιγά σιγά αρχίζουν να αποκρισταλώνονται, και από ό,τι πληροφορούμαστε μετά το χθεσινό Δελτα Σίγμα που κάνατε, σιγά σιγά πάμε προς γενική συνέλευση και για την επόμενη μέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι δεν είναι? Κύριε Σαββόπουλε, όπως το λέτε, είναι και ακόμα περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι η Γενική Συνέλευση την οποία ετοιμάζουμε, του ΑΣ, και η εκκίνηση της νέας προσδοκής ανώνυμης εταιρείας στα τελευταία 15 χρόνια του Άρη μας είναι ό,τι πιο σημαντικό και πολύ σοβαρό. Ναι. Και θα γίνει πότε τελικά? Θα γίνει τέλος του μήνα? Έχουμε αποφασίσει με απόφαση του χθεσινού ΔΣΜ, θα γίνει στις 30 Μαΐου. Δηλαδή θα προηγηθεί η πρώτη, στην οποία δεν μπορούμε να έχουμε το σύνολο των μελών, mm-hmm. στη δεύτερη 22 και 30 επιλέξαμε τις ημερομηνίες. Mm-hmm. Σας ενημερώνω ότι σήμερα αποφασίσαμε και αύριο θα το ανακοινώσουμε. Γίνεται στις 35, mm-hmm. στις 6 το απόγευμα ξεκινάμε, mm-hmm. και θα γίνει μάλλον στο Πορτοπαλάς, το οποίο θα έχει τελειώσει αύριο, mm-hmm. από όλα τα ξενοδοχεία που βλέπουμε, mm-hmm. μας βολεύει το πρώτο παλάσχη, μάλλον προς εκείνη την κατεύθυνση θα πάμε, mm-hmm. και θα ήθελα μέσω της εκπομπής, mm-hmm. να ενημερώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Φεβρουάριο έχει αποφασίσει η εγγραφή για μέλη στον ΑΣ, που μόνο μέλη του ΑΣ είναι δυνατή
ότι η είσοδος σε αυτή τη Γενική Συνέλευση mm-hmm. πρέπει να είναι κανείς μέλος, ναι. δεχόμεθα και τα μέλη της ΚΜΑ με μόνη συνδρομή την κάλυψη του 2016 που είναι 20 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσουμε το δικαίωμα εγγραφής που είναι 5 ευρώ στο ΑΣ. Mm-hmm. Ένα αυτό. Ναι. Επίσης. Mm-hmm. Άλλη απόφασή μας είναι και να το καταλάβουν όλοι ότι παλιά μέλη του ΑΣ που δεν είναι συνεπή με τις που χρωστάνε κάποιες συνδρομές δηλαδή. Χρόνια, mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει το θέμα, μας ενδιαφέρει μέχρι από την πρώτη του έτους για το 2016 και αυτοί με μόνο τη συνδρομή τη φετινή έχουν δικαίωμα εισόδου και του εκλέγει και εκλέγεστε. Α, είναι σημαντικό επίσης, αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Καλά κάνετε και τον αφήνετε. Και επίσης θα έχουμε σημείο εγγραφής μελών που δικαιούνται να παραστούν και να εγγραφούν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Με 20 ευρώ mm-hmm. και 5 που είναι το δικαίωμα εγγραφής για καινούργια μέλη. Μάλιστα. Τα παλιά μέλη πληρώνουν μόνο τη συνδρομή του 16, θα εισέρχονται και θα μπορούν να ψηφίσουν κιόλα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά και αυτοί που δεν ήταν μέλη στο ΑΣ μπορούν, θα υπάρχει γραμματεία και η γραμματιακή υποστήριξη τέτοιου επίπεδου που θα μπορούν να γίνουν εκείνη τη στιγμή μέλη πληρώνοντας 5 ευρώ δικαίωμα εγγραφής και 20 ευρώ για το 2016. Μάλιστα. Και θα χαρώ και τους παρακαλώ όλους για να δείξουμε ότι ο Άρης μας είναι στο επίπεδο που τον ξέρουμε και αποτελεί ένας από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, να μας βοηθήσουν και θέλουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα και το απόγευμα της Δευτέρας. Ναι, και μακάρι και ψηφίδι να μην λειτουργήσουμε σε αυτή την περίπτωση ως Έλληνες τελευταία στιγμής και αν είναι δυνατόν όσοι θέλουν να παραστούν φυσικά και να συμμετέχουν να το κάνουν νωρίτερα, να μην το κάνουν τελευταία στιγμή και επικρατήσει πανζουρλισμός εκεί στο ξενοδοχείο, μπορούν να το κάνουν κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα. Να πληροφορήσουμε όλους τους ακροατές που μας ακούν ότι είναι οργανωμένο ειδικό γραφείο για την προσέλκυση και προσέλευση μελών του ΑΣ και την εξυπηρέτησή τους επί της Αλεξάνδρου Παναστασίου, η πρώτη γωνία του γηπέδου του Άρη. Έχει ετοιμαστεί από τον Φεβρουάριο και την έχουμε έτοιμη για την υποδοχή τους. Ναι. Τους καλούμε να έρθουν, καλά το λέτε, όχι τελευταία στιγμή και συνοστισμός και τέτοια, να φροντίσουν να έρθουν να εγγραφούν μέλη του ΑΣ πιο νωρίς. Και βέβαια όσοι εγγραφούν νέα μέλη, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ψηφίδη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα είναι δόκιμα, δεν θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, έτσι είναι. Έχουν δικαίωμα εισόδου, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Φυστά. Αν δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θα επιτραπεί, όπως είπε, το ξεκαθαρίζουμε για να ξέρει ο κόσμος από τώρα, ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος σε μη μέλη του ερασιτέχνη στο ξενοδοχείο. Έτσι ακριβώς. Mm. Πρέπει να κρατήσουμε τη Γενική Συνέλευση σε καλό επίπεδο mm-hmm. και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να νομίσει ότι μπορεί να την επηρεάσει αρνητικά. Mm-hmm. Σε αυτή την Γενική Συνέλευση, για να μας δώσετε και ένα περίγραμμα, κύριε Ψηφίδη, θα αποφασιστεί η σύσταση της νέας ΠΑΕ, έτσι δεν είναι, και το καθορισμός του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, της καινούργιας. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι επιλογή των μελών. Mm-hmm. Οι προτάσεις θα γίνουν από το Προεδρείο. Mm-hmm. Έχουμε το ύψος, λοιπόν, του... και τους επενδυτές να παρουσιάσουμε για το ύψος της επένδυσης. Μάλιστα. Έχετε πάρει ως ΔΣ κάποια απόφαση που θα την προτείνετε ενώπιον των μελών όσον αφορά το ύψος? Έχετε αποφασίσει να είναι κάποιο, η δική σας πρόταση κάποιο συγκεκριμένο ποσό ή θα καθοριστεί, πιστεύετε, ανάλογα με την τάση που θα υπάρξει στην αίθουσα? Κύριε Σαββόπουλε, ο νόμος ναι. έχει ένα μίνιμουμ για να περάσεις από την τρίτη κατηγορία. 300.000. Και είναι 360.000. Ναι, ναι. Ο καινούριος νόμος που θα ψηφιστεί θα είναι 300.000. Μάλιστα. 360.000 είναι αυτό το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερο το όριο mm-hmm. από αυτό το ποσό και πάνω. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τις ανάλογες προθέσεις και τις ανάλογες... μέχρι στιγμής έχουμε μία συμμετοχή. Του mm-hmm. κύριου Καρυπίδη, ναι. ο οποίος επιθυμεί. Δεν έχω άλλον επενδυτή μέχρι στιγμής, δεν έχουμε άλλον επενδυτή. Άλλη ενόχληση, έτσι το και ανεπίσημα δεν έχετε? Όχι, κύριε Σαββόπουλε,
περιμένουμε για να δούμε. Αλλά μέχρι στιγμής ομολογούμε απλά σαν Ειδικό Συμβούλιο έχουμε μόνον μία συμμετοχή του κ. Καρυπίδη. Αντιλαμβάνεστε πάντως ότι για το κύρος και το πρεστίζ του Άρη το ποσό ασφαλώς θα πρέπει να είναι ένα ποσό που θα καθορίζεται και από το μέγεθος της ομάδας, εντάξει, προσανατολισμένο βέβαια στη σήμερα ημέρα, εντάξει, και στις ξεχωριστές οικονομικές συνθήκες, αλλά σε καμία περίπτωση νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, θα πρέπει να είναι κάπου στη μέση για να μπορεί και ο κόσμος να αισθάνεται ότι ο άνθρωπος που θα πάρει την ομάδα θα την οδηγήσει σε ασφαλή μονοπάτια. Και Σαββόπουλε, δεν μπορώ να τοποθετήσω το θέμα αυτό. Είναι επιλογή του συνόλου της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, δηλαδή. Εμείς σαν Προεδρείο θα ανακοινώσουμε τα θέματα όσο έχουν και από εκεί και πέρα ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο Άρης δεν είναι μικρό όνομα. Και ο Άρης για να μπορέσει να έχει μια διαδρομή έτσι που την επιθυμούμε εμείς οι Αριανοί, τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν είναι για λίγα χρήματα έτσι. Γιατί αν θέλουμε στην επόμενη κατηγορία, η οποία είναι και δυσκολότερη, να έχουμε μια συμπεριφορά σαν τη φετινή, δηλαδή κατευθείαν να βγούμε στη Super League, είναι και οικονομικό το θέμα σοβαρά και πιστεύω ότι ο κάθε Αριανός, το κάθε μέλος θα το αντιμετωπίσει, θα το κρίνει και θα αποφασίσει ανάλογα. Ναι, ούτως ή άλλως αυτά τα χρήματα, για από αυτή την άποψη το λέω και μόνο, από αυτά τα χρήματα στην ομάδα θα πάνε για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικότητας ομάδας. Δεν θα πάνε πουθενά αλλού. Κοιτάξτε, η νομολογία των ανωνύμων εταιριών αυτή είναι. Εμείς σαν ο Ιδρυτικός Σύλλογος που αποτελούμε τον Ιδρυτικό Σύλλογο, έχουμε να κάνουμε τη Γενική Συνέλευση, από εκεί και πέρα ό,τι ποσό ανακοινωθεί θα πρέπει την άλλη μέρα να πληρωθεί, να πάρθουν οι μετοχές, να γίνει διανομή, θα εκλεγεί μια πενταμελής επιτροπή καινούρια από τα μέλη. Και αυτή η επιτροπή πρέπει να συντάξει τον κανονισμό της ανωνύμου εταιρείας. Σωστά. Να φροντίσει η επιτροπή σε ποια τράπεζα θα κατευθούν, να έχει πάρει τις συστάσεις από τον ΑΣ, όλα τα εχέγγυα και όλα τα πάντα, και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος πρέπει να αρτήσει τον ΑΣ να κάνει τις εννοήσεις του, όπως και ο κύριος Καρυπίδης αναμένεται, για να γίνουν συνεννοήσεις με τον ΑΣ, γιατί το γνωρίζουμε όλοι μας ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα στον ΑΣ αποτελεί την κορυφή της πυραμίδος που λέγεται Αλβασιμάρης. Η κορυφή της πυραμίδος στο ποδόσφαιρό μας θα πρέπει αυτή τη φορά λογικά και σωστά να τα βάλουμε τα πράγματα σε καλή τάξη για να μπορέσει και να επικρατήσει την Football League και να ανέβει βολίδα στη Super League. Σε αυτή την πρόσφατη συνάντηση που κάνατε με τον κύριο Καρυπίδη, τον οποίο είχατε και αρκετό καιρό να το δείτε λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, το συζητήσατε καθόλου αυτό το ζήτημα ή θα κάνετε εκ νέου ραντεβού μέχρι τις 30 Μαΐου που θα είναι? Εκ νέου ραντεβού, γιατί επισέρχονται θέματα τα οποία αφορούν τον ΑΣ. Απλά συναντήκαμε, κρίναμε πότε είναι η καταλληλότερη στιγμή και για αυτόν. Μας ζήτησε αν είναι δυνατόν να γίνει προς το τέλος του μήνα, γιατί τον βόλευε περισσότερο. Και το επιλέξαμε, τον βοηθούμε και του δώσαμε να καταλάβει ότι πρέπει να έρθει να κάνει συνεννοήσεις με τον ΑΣ σχετικές του, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι σωστά, ή οποιοδήποτε θελήσει να είναι ο επενδυτής του Άρη μας, να έρθει να καταθέσει και να συνεργαστεί με τον ΑΣ σε ό,τι αφορά αυτή τη συνεργασία και τη σχέση που θα αποκτηθεί. Και φυσικά στη Γενική Συνέλευση θα κάνετε και τον απολογισμό σας. Φαντάζομαι θα αναφερθείτε με νούμερα, αναλυτικά. Κοιτάξτε, εμείς σαν διοίκηση Ειρηνοδικείου δεν έχουμε να κάνουμε οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό που γίνεται σε μια τακτική Γενική Συνέλευση. Γιατί δεν υπάρχει εξελεκτική επιτροπή. Να το καταλάβετε. Αυτή η Γενική Συνέλευση έκτακτη έχει ένα στόχο, την ίδρυση της ανωνύμου εταιρείας. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το αντικείμενό μας και αυτό θα κάνουμε. Τώρα θα υποθούν και λίγα πράγματα για το ΑΣ. Εντάξει, δεν απαραίτητο όμως, τα λογικά θα τα κάνουμε. Ναι, εννοείται. Τώρα όσον αφορά το άλλο το κομμάτι, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, φαντάζομαι και εσάς θα σας ρωτούν συνέχεια.
το θέμα της εκαθάρισης, το θέμα της σύστασης της Νέας ΠΕΚ και της αδειοδότησής της βασικά. Μπορούμε να πούμε κάτι νεότερο, υπάρχουν κάποιες επαφές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, είναι κάποια πράγματα που τα κρατάτε για τον εαυτό σας? Βεβαίως, η Γενική Σύνελευση και η εκκίνηση της Νέας ΠΑΕ είναι ένας ξεχωριστός δρόμος από τον νομικό και την άλλη ιστορία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, την εγκαθάριση, την ολοκλήρωση της πτώχευσης. Ένας δρόμος είναι εκείνος, ο δεύτερος δρόμος, μέσα στο ίδιο πλάνο, είναι η Γενική Σύνελευση, το να δημιουργήσουμε τη Νέα ΠΑΕ και κάνουμε Νέα ΠΑΕ και παίρνουμε νέο αφημί και προχωράμε. Δηλαδή, ο ποδοσφαιρικός και δρόμος είναι τελείως ξεχωριστός από τον νομικό δρόμο. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής. Θέλετε να με ρωτήσετε τίποτα? Ναι, καταλαβαίνω. Είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Πηγαίνει στο ΓΕΜΗ. Πρέπει να κάνουμε έτσι πράγμα. Πρέπει να αποκτήσουμε νέο αφημί. Πρέπει το ΓΕΜΗ να δεχθεί. Έχουμε αποδείξει και έχουμε στοιχεία ότι έχουμε δίκιο και έτσι πρέπει με τους νομικούς μας ότι ο δρόμος που πάμε είναι ο σωστός αυτός και κανείς δεν μπορεί να τον ανακόψει. Ο Άρης είχε πρώτος στην τρίτη κατηγορία, πρέπει να παίξει τη Football League. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να προχωρήσουν σωστά και το κάνουμε. Σωστά. Και κανείς δεν δικαιούται να ανακόψει αυτή την κατεύθυνση του Άρη μας. Δεν θα ξαναγίνουν ούτε τα περσινά ούτε διάφορα άλλα. Θα πάμε σωστά για να μπορέσουμε και να αντιδρούμε σωστά. Πρέπει να είμαστε πρώτα εμείς σωστοί. Και αυτό το κάνουμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζουμε τη Γενική Σύνελευση, γινόμαστε καινούργια ΑΕ. Όποιος θελήσει θα την πάρει επενδυτής. Όποιος θα επενδύσει παραπάνω θα πρέπει να κρυθεί ανάλογα. Με καλές εννοήσεις, σωστά και να προχωρήσουμε τον Άρη μας. Απ' την άλλη πλευρά, η εκαθάριση αφορά άλλα δεδομένα. Και θα είμαστε συνεπείς και προς αυτή την κατεύθυνση. Οι χρόνοι όμως, υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν θα είναι απαραίτητο και αυτό που επιδιώκουμε, το ένα θέμα να ανακόψει το άλλο. Ναι. Προσπαθείτε αυτό που λέω και εγώ συχνά να απεμπλέξετε την περάτωση της εκαθάρισης από την... Όχι, είναι δύο ξεχωριστοί δρόμοι, ξεκάθαρα. Ο δρόμος της εκαθάρισης είναι ο δρόμος της παλιάς ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας και τον ακολουθεί με συνέπεια και με τα δικαστήρια και με τις καθυστερήσεις που μπορεί να συμβαίνουν. Και ο άλλος ο δρόμος είναι ο δρόμος αυτός που... ο ποδοσφαιρικός δρόμος. Ναι. Βγήκαμε πρώτοι, θα πάμε να παίξουμε στην επόμενη κατηγορία. Μάλιστα. Είναι... και ο επενδυτής μας θα καλύψει και θα αυτό και τα όνειρα αρχίζουν. Όντως. Και φυσικά να ξέρει και ο κόσμος ότι από τις 30 του μήνα και έπειτα, μόλις αποφασίσετε αυτά που μας είπατε πριν από λίγο, υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα, όπως μας είπατε, θα πρέπει να βγει μια πενταμελής επιτροπή. Μετά ορίζεται ένα 15ήμερο που έχουν δικαίωμα πρώτα τα μέλη του ερασιτέχνη. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα ξεκαθαρίσει δηλαδή από την πρώτη μέρα. Πρώτα προηγούνται τα μέλη του ερασιτέχνη στο θέμα της επένδυσης. Αλλά. Είναι θέμα προσφοράς. Θα τα κρίνουμε και θα τα αποφασίσουμε στη Γενική Σύνελευση. Μακάρι βέβαια, κύριε Ψηφίδη, επειδή ο Άρης πέρασε και το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα καλοκαίρια, δύσκολα καλοκαίρια, πολύ ψυχοφθόρα, να, αυτή τη φορά να γίνουν τα πράγματα, αν είναι το δυνατόν, πιο σύντομα, να μπορέσει ο Άρης να βρει το δρόμο του για να μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επόμενη πιο ανταγωνιστική σεζόν στη Football League, έχοντας πάρει το χρόνο της η ομάδα, ο προπονητής, ο νέος ιδιοκτήτης, να φτιάξει την ομάδα που επιθυμεί. Πάντα στη συνεργασία φυσικά και με εσάς, τον ερασιτέχνη, που έχετε να συζητήσετε και εσείς θέματα με τον καινούριο ιδιοκτήτη. Αυτό που θα πρέπει να σας πω, κύριε Σαββόπουλο, ότι είναι αυτό το διοικητικό συμβούλιο δεν αποτελείται από ανθρώπους που θα μάθουν σήμερα αυτά τα οποία τραβήξαμε, μας αφορούν όλους. Λοιπόν, έχουμε και την πείρα και την πίκρα των προηγούμενων ετών. Άρα λοιπόν θα κάνουμε σωστά πράγματα, μην ανησυχείτε. Εσείς προσωπικά ξέρετε και από ανώνυμες εταιρείες, δεν είναι κάτι άγνωστο σε εσάς. Και όχι μόνο εγώ, έχω ένα πολύ καλό διοικητικό συμβούλιο και κανείς δεν παραιτήθηκε μέχρι στιγμής και σας έδωσα συγχαρητήρια και κανείς δεν μας άλλαξε. Έτσι. Παραμένουμε και θα τα προχωρήσουμε σωστά τα πράγματα. Να είναι ήσυχος ο αριανός κόσμος ότι θα προχωρήσουμε φέτος όλα σωστά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας αφήσω να ξεκουραστείτε λίγο γιατί έχετε και το παιχνίδι σε λίγη ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα διαφωτιστικά και διευκρινιστικά και χρήσιμα που μας είπατε για μια ακόμη φορά, κύριε Ψηφίδη. Να είστε καλά, κύριε Ψηφίδη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ και περιμένω, σας περιμένω στο παιχνίδι, έτσι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και εσάς και τους ακροατές. Εννοείται, εννοείται. Θα τα πούμε στο γήπεδο, να είστε καλά. Σας